Είμαι επίσης εδώ για να χαιρετήσω την οικονομική επιτυχία της Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια και για να πάρουμε και μαθήματα και διδάγματα για το πώς η Κύπρος χειρίστηκε μια βαθιά οικονομική κρίση, ενδεχομένως με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από την κρίση που είχε η Ελλάδα. Αλλά το βέβαιο είναι ότι η Κύπρος πέτυχε αυτό το οποίο δεν έχουμε πετύχει ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, να μπορέσει να ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα πολύ γρήγορους, πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του 4%. Αυτός είναι ο στόχος της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί να γίνεται στις πλάτες της μεσαίας τάξης. Και δεν μπορεί να γίνεται με κύριο όχημα την υπερφορολόγηση της παραγωγικής οικονομίας.